Μια εξαιρετικά άσχημη ημέρα η σημερινή για το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, που ουσιαστικά είναι ένα βήμα πριν την κατάρρευση, χωρίς μονάδα εντατικής θεραπείας, χωρίς αναισθησιολογικό, ακτινολογικό αλλά και χειρουργική. Πάμε στον Αγίο Νικολάο και τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων, τον κύριο Γιώργο Μανουσάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Μανουσάκη. Θα ξεκινήσω τη συζήτηση με μια πληροφορία που μας ήρθε και θα ήθελα να μου την επιβεβαιώσετε ή όχι. Υπήρξε περιστατικό σήμερα από την Νεάπολη που ήρθε με ανακοπή στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Δεν υπήρχε εντατικό λόγος. Ζητήσατε από εντατικό λόγο να έρθει στο νοσοκομείο, όμως δυστυχώς ο ασθενής δεν τα κατάφερε. Ναι, η πληροφορία που έχετε είναι ακριβής. Πρόκειται μάλιστα για έναν άνθρωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο πρόεδρος του τοπικής κοινότητας των Βρυσών. Ήρθε από το σπίτι της εντατικό λόγος, αναισθησιολόγος, πριν έρθει καν το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, δηλαδή δεν υπήρξε κενό, αλλά ήρθε χωρίς να εφημερεύει γιατρός, κάτι που το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, όπως τον περασμένο Μάρτιο με την περίπτωση του άτυχου συμπολίτη μας με την φωτοβολίδα, που και εκεί τότε δεν εφημερεύει χειρούργος και ήρθε από το σπίτι του χωρίς να εφημερεύει. Το ίδιο έγινε και σήμερα. Δεν εφημέρευε ούτε αναισθησιολογικό ούτε η ΜΕΘ, αλλά ήρθε γιατρός από το σπίτι χωρίς να εφημερεύει. Δυστυχώς ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δεν κάνανε μεγάλες προσπάθειες, ακολουθήσαν όλα τα πρωτόκολλα από την πρώτη στιγμή, αλλά δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Και επίσης είχαμε άλλο ένα περιστατικό με ένα τροχαίο με τουρίστρια αλλοδαπή, η οποία είχε ένα τροχαίο σήμερα το απόγευμα. Δεν εφημέρευε το ακτινολογικό τμήμα, δεν εφημέρευε και το χειρουργικό, οπότε διακομίστηκε στο Βενιζέλιο για να γίνει η αξονική τομογραφία και όλα τα υπόλοιπα που χρειάζονται. Δηλαδή, κύριε Μανουσάκη, σήμερα, αν συμβεί κάτι, και οι κάτοικοι του Αγίου Νικολάου και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και οι τουρίστες, πρέπει να κάνουν το σταυρό τους. Γιατί είναι δραματικό, μισό λεπτό, είναι δραματικό ένα νοσοκομείο να μην έχει μονάδα εντατικής θεραπείας, δηλαδή δεν έχει εντατικό λόγο. Η μονάδα εντατικής θεραπείας έχει κλείσει για απολύμανση. Εμείς όμως το είχαμε επισημάνει ότι δεν έκλεισε μόνο για την απολύμανση, αλλά επειδή δεν βγαίνουν οι εφημερίες, επειδή έχει μείνει με τρεις γιατρούς. Τα έξι κρεβάτια έχουν μειωθεί σε τέσσερα και τώρα δεν μπορούσε να υπάρξει ενίσχυση από τα νοσοκομεία του Ηρακλείου για να βγουν οι εφημερίες του Ιουνίου και του Ιουλίου. Οπότε επιλέχθηκε λύση η προγραμματισμένη κάθε χρόνο η ετήσια απολύμανση που γινόταν Οκτώβριο-Νοέμβριο και έγινε μέσα στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Δηλαδή πρώτη τι περιστατικά σήμερα. Αυτό. Και επίσης, επίσης τα προηγούμενα χρόνια όταν γινόταν απολύμανση εφημέρευαν εντατικολόγοι, τώρα δεν επαρκούν για να εφημερεύσουν. Έτσι, οπότε δεν είναι μόνο η απολύμανση, είναι ότι έχουμε μείνει με τρεις γιατρούς. Ο ένας εκ των οποίων ο διευθυντής είναι σε παράταση λόγω του. Έχει περάσει το 67ο έτος ηλικίας και είναι σε παράταση με την νομοθεσία που υπάρχει τα τελευταία χρόνια να κάποιοι γιατροί να παραμένουν και μετά το έτος συνταξιοδότησης. Σοβαρά περιστατικά, να υποθέσω σήμερα, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, που θα τολμήσω να πω, λειτουργεί σήμερα σαν να είναι ένα κέντρο υγείας. Μόνο με τη συμβολή γιατρών που δεν εφημερεύουν, όπως έγινε, σας είπα, με το περιστατικό της ανακοπής πιο πριν. Βεβαίως αυτό είναι κάτι απαράδεκτο. Δεν είναι δυνατόν να στηρίζεται μια ολόκληρη περιοχή στην καρδιά της τουριστικής περιόδου. Αν θα έρθει κάποιος γιατρός που δεν εφημερεύει, συνέχεια το μπαλάκι πηγαίνει στους γιατρούς που δεν εφημερεύουν να τους βρούνε να έρθουν από τα σπίτια τους. Βεβαίως αυτό είναι το ίδιο σκηνικό και αύριο και την Τρίτη. Και επίσης σήμερα δεν εφημερεύει το αναισθησιολογικό τμήμα σε κανένα νοσοκομείο του νομού, ούτε το ακτινολογικό τμήμα σε κανένα νοσοκομείο. Άρα εάν χρειαστεί περιστατικό αναισθησιολόγο, θα πρέπει αυτό να διακομιστεί από όλα τα νοσοκομεία του Λασιθίου στο Ηράκλειο. Για να γίνει σήμερα χειρουργική επέμβαση έκτακτη, δεν υπάρχει δυνατότητα, θα πρέπει να διακομιστεί το περιστατικό. Πολύ απλά, δηλαδή μακριά και δεν το εύχεται κανείς. Αν υπάρξει ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο Λασίθι που θα απαιτεί άμεση χειρουργική επέμβαση, θα πρέπει το περιστατικό αυτό να διακομιστεί στο Ηράκλειο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το χρονικό περιθώριο που θα μεσολαβήσει. Εάν είναι απαιτητικό για τη ζωή,
θα γίνει πάλι προσπάθεια να βρουν κάποιο γιατρό που δεν εφημερεύει, να έρθει από το σπίτι του, να προσπαθήσει να σώσει τη ζωή, όπως έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις, είπαμε, και στο παρελθόν. Είναι πραγματικοί ήρωες γιατροί και νοσηλευτές, γιατροί που είναι στα σπίτια τους και επιστρέφουν ενώ δεν δουλεύουν, νοσηλευτές που συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Δεν είναι όμως αυτό λύση για ένα εθνικό σύστημα υγείας, κύριε Μανουσάκη? Και το τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, κύριε Δασκαλάκη, έχει σοβαρό πρόβλημα. Έχει τον επόμενο μήνα, τον Ιούλιο, υπάρχουν 2 ημέρες εφημερίες που δεν έχουν καλυφθεί. Φανταστείτε, στο τμήμα επιγόντων, έτσι. Και υπάρχουν και 6 ημέρες που είναι μόνο με ένα γιατρό, που δεν μπορεί ένα ΤΕΠ να λειτουργήσει μόνο με ένα γιατρό. Πρέπει να πούμε ότι και η καρδιολογική κλινική έχει 7 εφημερίες το μήνα που δεν καλύπτονται, και την επόμενη εβδομάδα, όλες οι μέρες της εβδομάδας, δεν υπάρχει εφημερία στην καρδιολογική κλινική. Θα λειτουργεί μόνο το πρωί η κλινική και δεν θα δέχεται εισαγωγές τα απόγευμα και τη νύχτα. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι μια κατάσταση η οποία συνεχώς χειροτερεύει, κύριε Δασκαλάκη. Δηλαδή πέρυσι δεν ήταν τα πράγματα έτσι. Φέτος έχουν χειροτερέψει πάρα πολύ, έχουν αποχωρήσει πολλοί γιατροί. Ήρθε ο Πρωθυπουργός πέρυσι και είπε ότι μην ανησυχείτε, το είπε προεκλογικά, θα δώσουμε προτεραιότητα στον τομέα της υγείας, θα στελεχωθούν τα νοσοκομεία, θα μπορούν να δουλεύουν. Και αυτό που βλέπουμε είναι το αντίθετο. Δηλαδή από πέρυσι σε μια σειρά από ειδικότητες έχουμε αποχωρήσεις που δεν έχουν καλυφθεί, έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις και δεν έχουν καλυφθεί, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα τεράστια κενά αυτή τη στιγμή. Κύριε Μανουσάκη, καλή δύναμη. Σας εύχομαι, σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.